δυστυχώς το φαινόμενο με την αλλαγή των δελτίων ταυτότητων συνεχίζεται. Στο αστυνομικό μέγαρος γίνεται συνωστισμός από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τις 12 ώρα το βράδυ έχουν ξεκινήσει και έρχονται άτομα, κοιμούνται στα αυτοκίνητα. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία τόσο στους πολίτες όσο και για τους συναδέλφους. Έρχονται πολίτες οι οποίοι έχουν τους πραγματική ανάγκη και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Παρά τις επικλήσεις τόσο τις δικές μας αλλά και της Αρχιεπισκοπής συνεχίζουν και έρχονται χωρίς λόγο να αλλάξουν τα δελτία ταυτότητας. Εμείς θα πούμε άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η αλλαγή θα γίνει προοδευτικά, οπότε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ή να εκδίδουν ακόμα το παλιό δελτίο ταυτότητος, ώστε προοδευτικά να μεταβούμε στο στάδιο του νέου δελτίου, το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει, διότι το παλαιό δελτίο έχει πολλά προβλήματα ασφάλειας. Σε ξένες χώρες αρχίζουν και δεν το δέχονται και υπάρχουν προβλήματα με το να ταξιδέψουν Έλληνες.